Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, η εκπομπή Θεσσαλική Γη, ζωντανά εδώ από το τηλεοπτικό στούντιο του Άστρα TV, είναι και πάλι μαζί σας. Στην απόψινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα σε μια εφόλης συζήτηση με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, όπου θα έχουμε μέσα ιστορικά δικαιώματα, θα έχουμε μέσα τα θέματα της νέας ΚΑΠ, επιλαχόντες σχεδίων βελτίωσης, οικονομικές στηρίξεις σε κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, βοσκοτόπια, νομοσχέδια, αλλαγές που επέρχονται σε εθνικό απόθεμα κτλ. Όλα μαζί αυτά θα τα συζητήσουμε στην απόψινή εκπομπή. Και πάμε πολύ γρήγορα να δούμε το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Αγροέκφραση που κυκλοφορεί στα περίπτερα με κεντρικό θέμα οι αποφάσεις για τα ιστορικά δικαιώματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Από αγρότες, παραγωγούς και πολιτές, σφοδρές αντιδράσεις για το προσχέδιο νόμου των λαϊκών αγορών, θέματα καπνοκαλλιέργειας, φυτοπροστασίας, ποια η πορεία της αγοράς για τον ηλιένθο που παίζονται διάφορα παιχνίδια με τις τιμές, ακτινογραφία στην καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ελαιοκομικά νέα και διάφορα άλλα αγροτικής φύσεως θέματα στην Αγροέκφραση που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε χορηγούς και διαφημιζόμενους της εκπομπής. Ξεκινάμε με τα θέματα των πληρωμών και αμέσως μετά με τον κύριο Αραχοβίτη, όπου εμβόλυμα στην έναρξη της εκπομπής θα είναι και ο Ντύρος Μακάς, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τους επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης. Η εκπομπή είναι μία προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος, Σπορεολιουργία Αφίκαρα Γιώργου Αβέ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε για τις πληρωμές. Όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και όπως έχουμε γράψει κατά επανάληψη στην Αγροέκφραση, για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, σκληρό σιτάρι, κτηνοτροφικά ψυχανθή, ζαχαρότεθλα, όσπρια, μήλα, καρπί με κέλυφος, που τις προηγούμενες χρονιές πληρώνονταν μέσα στο Φεβρουάριο, φέτος δυστυχώς λόγω του προβλήματος με τον τεχνικό σύμβουλο, το γνωστό αυτό θέμα, πάνε πιο πίσω, πάμε προς μέσα Μαρτίου να γίνουν αυτές οι πληρωμές και σταδιακά. Τώρα, και με την ειδική ενίσχυση στο Βαμβάκι, και αυτή λογικά θα πάει πιο πίσω. Τώρα, να πούμε και για τη φημολογία που υπάρχει ότι θα γίνει πληρωμή μέσα στο Μάρτιο των εκκρεμωτήτων της ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή βασική, πρασίνισμα και αυτό το υπολοιπόμενο από την ενιαία ενίσχυση που παρακρατήθηκε. Δεν ευσταθούν αυτά τα πράγματα. Αν δεν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σε όλα τα θέματα που υπάρχουν ανοιχτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος και εδώ στην εκπομπή μας κτλ. Και κατά επανάληψη που έχω μιλήσει μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν τέτοιες πληρωμές. Πρώτα θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και μετά. Ούτως ώστε δεν υπάρχει με μαθηματική ακρίβεια μέσα στο Μάρτιο καμία πιθανότητα να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Τώρα, για τις ενισχύσεις de minimis, όπως πλέον είχε γίνει και στην προηγούμενη εκπομπή μας από τον πρόεδρο του Νοπίου Τυρνάβου, που μας ανέφερε ότι για τα επιτραπέζια ροδάκινα θα υπάρχουν 100 ευρώ το στρέμμα, για τα βιομηχανικά ροδάκινα θα είναι 120 ευρώ το στρέμμα και για τα νεκταρίνια θα είναι 110 ευρώ το στρέμμα. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει και ενημέρωση με βάση και τον βουλευτή της Λάρισας, της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάξιμο τον Χαρακόπουλο, όπου έχει απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό ότι αυτά τα ποσά που θα λάβουν ως ενίσχυση de minimis ή ροδακινοπαραγωγή με τα πυρηνόκαρπα, να το πω καλύτερα, θα αφαιρεθούν από αυτά τα ποσά όσοι έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή. Άρα για αυτούς που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή δεν ισχύουν αυτά τα 100 και τα 120 ευρώ. Και τέλος να αναφέρουμε ότι μέσα σε αυτή την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνει και μια πληρωμή από τον ΕΛΓΑ για ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες και εκτροφές το 2020. Αυτά αναφορικά με τις πληρωμές. Οτιδήποτε, εδώ είμαστε να καταθέτε τα ερωτήματά σας και όπου μπορούμε να απαντάμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Σταύρο τον Αραχοβίτη και υπεύθυνο τομεάρχη αγροτικών θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Αραχοβίτη, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, ολόκληρη τη Θεσσαλία και
όπου αλλού ξέρω καλά ότι ιντερνετικά είμαστε σε όλη την Ελλάδα πλέον. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, να, να καλησπέρισω και τον Ντίνο το Μακά, τον Γεωπόνο και συνεκδότη της Αγοραέκφρασης, ο οποίος θα κάνει μια ολιγόλεπτη παρέμβαση. Έχουμε μια τελευταία πληροφόρηση για τους επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης, κύριε Ραχοβίτη. Να τον ακούσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, αγαπητέ Ντίνο. Καλησπέρα, ακούγομαι. Βεβαίως, βεβαίως, ακούγεσαι μια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μεταφέρω τα τελευταία γεγονότα όσον αφορά τους επιλαχόντες του σχεδίου βελτίωσης. Φαίνεται οι πιέσεις μας πιάνουν τόπο και έχουμε μια πρώτη υπόσχεση για μεταφορά κονδυλίων. Το ποσό αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις του Υπουργείου, αλλά και πιέσεις από όλα τα κόμματα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ραχοβίτη για την ερώτηση που έκανε την Παρασκευή. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι στο επιχείρημα το εναντίον μας που υπήρχε, ότι μετά από πολύ καιρό δεν υπάρχουν λεφτά για τους επιλαχόντες και είναι πολύ αργά αυτό, κυριαρχεί το εξής σημαντικό πράγμα, ότι επειδή σχεδόν ένας στους τέσσερις, το 25% είναι επιλαχόντες των νέων αγροτών, δηλαδή αφορά το μέτρο 112 της προκήρυξης 2014 και το μέτρο 61 της προκήρυξης 2017, είναι νέοι αγρότες που όταν βάζει αυτό στο τραπέζι ο Ευρωπαίος αξιωματούχος και υπηρεσιακός παράγοντας το βλέπει με άλλο μάτι. Θέλω να βάλω αυτές τις δύο σημαντικές παραμέτρους και μάλλον και σημαντικά νέα στην εκπομπή. Πολύ ωραία. Να αναφέρουμε ότι ο Ντίνος ο Μακάς είναι, να το πούμε έτσι, τεχνικός σύμβουλος της Επιτροπής Αγροτών που συστάθηκε εδώ στην Κεντρική Ελλάδα, των επιλαχόντων αγροτών. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, αγαπητέ Ντίνο, να έχει έρθει. Εμείς στείλαμε και μια δεύτερη επιστολή την Παρασκευή το μεσημέρι στο κάτω στην Αθήνα, στο Υπουργείο, στην Πολιτική Υγεία του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτή δεν έχει δημοσιοποιηθεί γιατί δεν χρειάζεται, είναι τεχνικής φύσεως. Και από εκεί πέρα μένουμε τις εξελίξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε και όπως προανέφερα ας ελπίσουμε. Του Σαββάτο. Πολύ ωραία. Είναι καλά τα νέα αυτά, φτάνει να μην μείνουν στις προθέσεις και να γίνουν πράξεις. Γιατί όπως ξέρει καλά και ο κύριος Μακάς, μετά την ερώτηση που, μάλλον με την ερώτηση που καταθέσαμε, προτείναμε και συγκεκριμένους τρόπους από όπου μπορούν να εξευρεθούν χρήματα για τους επιλαχόντες. Έτσι, λοιπόν. Δεν είναι μόνο μία ερώτηση. Ευχαριστούμε αλλά για την παρέμβαση και πάλι και σας δίνω εγώ να συνεχίσω την κουβέντα σας. Γιατί όπως έχουμε πει στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπολίτευση που έχουμε επιλέξει να κάνουμε δεν είναι μόνο να ζητάμε εκλογές όπως κάποτε η προηγούμενη αντιπολίτευση, η νη κυβέρνηση ζητούσε εκλογές κάθε τρεις και λίγο. Εμείς είμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση και θα είμαστε όπως ήμασταν μια σοβαρή κυβέρνηση, έτσι θα ξαναγίνουμε μια σοβαρή κυβέρνηση πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Ντίνο τον Μακά, ο οποίος μας ανέφερε αυτές τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ λοιπόν, και εγώ. Καληνύχτα, Ντίνο. Τώρα, αγαπητέ Υπουργέ, καταρχάς να ξεκαθαρίσω λίγο, μπορούμε να πάρουμε την εικόνα από τον αγαπητό Ντίνο, να ξεκαθαρίσουμε φίλες και φίλοι το εξής, διότι υπάρχουν και κάποιοι καλοθελητές. Σήμερα έχουμε τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην νομίζετε ότι καλούμε μόνο τον πρώην Υπουργό ή μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καλέσει και περιμένουμε ακόμη από τη νέα ηγεσία τόσο τον Υπουργό, τον κύριο Λιβανό, όσο και τον Υφυπουργό. Τους έχουμε καλέσει και επίσημα. Όταν θα θελήσουν, όπως έβγαινε ο κύριος Κρέκας, τον οποίο πραγματικά χαιρόμουν που εμφανίζονταν στην εκπομπή και ανέφερε τα θέματα της αρμοδιότητάς του, έτσι με την ίδια χαρά θα εμφανίσω όταν το θελήσουν τόσο ο Υπουργός όσο και οι Υφυπουργοί. Έτσι να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Λοιπόν, αγαπητέ Υπουργέ, ξεκινήσαμε. Έτσι γίνεται ο διάλογος και η πληροφόρηση. Έτσι ακριβώς. Δεν αποκλείουμε κανέναν από αυτή την εκπομπή, ειδικά από αυτή την εκπομπή. Όποιος θέλει, εμφανίζεται. Όποιος δεν θέλει, απλά δεν εμφανίζεται. Όχι με δική μας υπετιότητα. Λοιπόν, κύριε Ραχοβίτη, μιας και αναφερθήκαμε, ξεκινήσαμε μάλλον με τους επιλαχόντες των σχεδίων βελτίωσης, να μείνουμε λίγο σε αυτό και θέλω να σας κάνω την ερώτηση, έτσι όπως μου την έχει στείλει ένας φίλος πριν από λίγη ώρα, μαθαίνοντας ότι θα είστε στη σημερινή εκπομπή. Και λέει, είδα πως σήμερα θα έχεις καλεσμένο στην εκπομπή σου τον κύριο Ραχοβίτη. Αν αναπτύξετε και το θέμα των επιλαχόντων, να του μεταφέρεις
ακριβώς το διαβάζω, πως μέσα από το Υπουργείο μας απαντάνε πως φταίνε τα κριτήρια του ΣΥΡΙΖΑ και πως πληρώνουμε τα λάθη τους και πως η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει το δικό μας, το δίκαιο μας, αλλά το θέμα έκλεισε και γι' αυτό ανοίγουν νέο πρόγραμμα. Έτσι τα βρήκαμε, λένε, και γι' αυτό δεν μας περνάνε. Αυτό αναφέρει ένα μήνυμα το οποίο καλείστε να απαντήσετε. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ πια σχεδόν δύο χρόνια μετά δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, την ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, και το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει επαφή πραγματικά με το αντικείμενο, γιατί αυτά που λένε, αν μεταφέρθηκαν πράγματι έτσι στον φίλο τηλεθεατή σας, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Τα κριτήρια βγήκαν, βγήκε το πρόγραμμα, κατατέθηκαν οι προτάσεις, οι αιτήσεις, το σχέδιο βελτίωσης, έτρεξε η διαδικασία, βγήκαν, εγκρίθηκαν οι άνθρωποι τα σχέδια βελτίωσης που ήταν να εγκριθούν και τα χρήματα έφτασαν μέχρι κάποιο ύψος. Πού είναι ζήτημα, πού μπαίνει ζήτημα μοριοδότησης ή οτιδήποτε άλλο? Ούτως ή άλλως, τα χρήματα, ο προϋπολογισμός που είχε βγει κατά την προκήρυξη από το ΣΥΡΙΖΑ τότε που έγινε η προκήρυξη, προέβλεπε και συγκεκριμένο τρόπο υπερδέσμευσης, έτσι ώστε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι μέσα. Τώρα λοιπόν, που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με την ερώτηση που καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, καταδείξαμε και τους τρόπους που μπορούν να βρεθούν και άλλα χρήματα, επιπλέον χρήματα, για να καλυφθούν περισσότεροι επιλαχόντες. Άλλωστε, η εξέλιξη αυτή που μας είπε πριν από λίγο ο συνάδελφος ο κ. Μακάρ αυτομάτως διαψεύδει την πληροφορία που φέρεται να ήρθε από το Υπουργείο. Δηλαδή, το ότι βρέθηκαν περισσότερα χρήματα αυτομάτως διαψεύδει την φερόμενη, δεν την άκουσα ο ίδιος, πληροφορία ή δικαιολογία που έδιναν στον άνθρωπο από το Υπουργείο. Αν πραγματικά το Υπουργείο βρήκε ή άκουσε με ποιον τρόπο μπορεί να βρει περισσότερα χρήματα, ελπίζουμε να μην μείνει μόνο στα λόγια, να φτάσουμε στο τέρμα. Μακάρι, γιατί οι επιλαχόντες, όπως είναι το κυριότερο επιχείρημά τους, και είναι δεκτό και είναι αποδεκτό και είναι και ορθότατο, ότι δεν είναι απορριπτόμενοι, απλά είναι επιλαχόντες ελλείψη χρημάτων. Πληρούν όλα τα κριτήρια. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό, κύριε Θανσέλη? Είναι ότι τα σχέδια βελτίωσης είναι ένα βαρύ πρόγραμμα, πραγματικά βαρύ πρόγραμμα. Το 2017, όταν έγινε η προκήρυξη, η προηγούμενη είχε πάρα πολλά χρόνια να βγει. Άρα υπήρχε ένας μεγάλος όγκος ενδιαφερομένων, αγροτών που ήθελαν να επενδύσουν, που όλα αυτά τα χρόνια συσσωρευόταν. Από εδώ και πέρα, από το 2017 μέχρι το 2021, είναι γεγονός ότι η διαδικασία πάλι έχει αρχίσει να τρέξει. Και ο βασικός λόγος που έχει αργήσει να τρέξει είναι ότι από τον Ιούλιο του 19 μέχρι και τούτη την ώρα που μιλάμε, άργησαν να βγουν τα αποτελέσματα, και το δεύτερο είναι ότι δεν έτρεξαν και χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους οι ήδη εγκεκριμένοι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση. Όταν το Μάιο του 2019 βγάλαμε το Ταμείο Εγγύωσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, όφιλε να τρέξει πιο γρήγορα, να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες με τις τράπεζες, έτσι ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι επιτυχόντες στα σχέδια βελτίωσης, αλλά και γενικότερα η αγροτική οικονομία. Έχουμε φτάσει από το Μάιο του 2019 μέχρι σήμερα σχεδόν δύο χρόνια και ακόμα το Ταμείο δεν έχει τρέξει με τις τράπεζες. Είναι η ολιγορία, είναι φοβερή. Πώς να τρέξουν λοιπόν τα σχέδια βελτίωσης, πώς να υπάρχει απορροφητικότητα, πώς να μπουν οι επιλαχόντες, και ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει περίπτωση πια να προλάβει να βγει νέο πρόγραμμα. Αυτό που είπαν, ας πούμε, αυτό που φέρεται να είπαν στον άνθρωπο, ότι κρατάνε τα χρήματα για νέο πρόγραμμα, δεν προλαβαίνει χρονικά, παρά τη διετή μεταβατική περίοδο 21-22, δεν προλαβαίνει να τρέξει άλλο πρόγραμμα. Άρα ο μόνος δρόμος, ο μονόδρομος για να υπάρχει απορρόφηση είναι να χρηματοδοτηθούν οι επιλαχόντες στα σχέδια βελτίωσης. Νέο πρόγραμμα χρονικά δεν βγαίνει.
Υπάρχει μία ακόμη ερώτηση, αυτή είναι δική μου κύριε Υπουργέ, και με βάση την εμπειρία σας, επειδή έχω μία πληροφόρηση, να το πω έτσι χωρίς να είναι διασταυρωμένη η πληροφορία αυτή, ότι στάλθηκε, λένε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ερώτημα για το αν μπορούν να ενταχθούν οι επιλαχόντες αγρότες στα σχέδια βελτίωσης και η απάντηση ήταν αρνητική. Το ερώτημά μου είναι αυτό, υπάρχει πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρνηθεί ένταξη επιλαχόντων ή έχει τη δικαιοδοσία να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τέτοιο θέμα? Μισό λεπτό. Αν λέμε να ενταχθούν οι επιλαχόντες με χρήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΠΑΑ, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς είναι χρήματα του ΠΑΑ. Το μόνο σημείο που θα χρειαζόταν να ερωτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αν οι επιλαχόντες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανάκαμψης, ναι, του καινούργιου ταμείου. Λόγω COVID. Έτσι, μόνο από εκεί χρειάζεται η σύμβολη γνώμη της Επιτροπής. Αν μιλάμε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, προφανώς δεν χρειάζεται καμία έγκριση. Κατανοητό, έτσι το ξεδιαλύναμε και αυτό. Λοιπόν, μένουμε στην πληροφόρηση του κ. Μακά, όπου είπε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει μια δέσμευση, τουλάχιστον προφορική στην παρούσα φάση, ότι έχει εξευρεθεί ένα σημαντικό κονδύλι για να μπουν διάφοροι επιλαχόντες. Ας ελπίσουμε να εξευρεθούν και τα υπόλοιπα κονδύλια που απαιτούνται για να μπουν στο σύνολό τους άπαντες. Γιατί υπάρχει πραγματικά έτσι πολύ μεγάλο αίτημα από την πλευρά των παραγωγών και κυρίως, όπως ανέφεραμε πολλές φορές, είναι στην ουσία το 1/4 των επιλαχόντων είναι νέοι αγρότες. Δηλαδή θα υποστούν και άλλοι. Και άλλη ζημιά αυτοί οι επιλαχόντες, οι νέοι αγρότες, όπως και το 2014 οι νέοι αγρότες είχαν δυστυχώς υποστεί ζημιά με την τότε ΚΑΠ. Λοιπόν, τώρα πάλι έχουμε άλλα θέματα, θα τα συζητήσουμε στην πορεία, κύριε Ραχοβέτη. Κλείνουμε το θέμα των επιλαχόντων αγροτών στα σχέδια βελτίωσης. Να πάμε λίγο, θα ήθελα, στα θέματα της καθημερινότητας στην παρούσα φάση και αμέσως μετά να επεκτεθούμε και στα υπόλοιπα. Καθημερινότητα ποια είναι? Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα, κύριε Ραχοβίτη, που λέει κάρτα αγρότη. Πότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε? Υπάρχει καθυστέρηση με το ΟΣΔΕ. Επικοινωνήσαμε και με την τράπεζα την αρμόδια, μάλλον τις αρμόδιες τράπεζες, εγώ προσωπικά. Και εκεί και οι τράπεζες έχουν το θέμα με το ΟΣΔΕ. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία τώρα που οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν ρευστό στα χέρια τους και δεν μπορούν. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που είναι βαθύτερο. Είναι το θέμα του Τεχνικού Συμβούλου για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά, αυτό που αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής σας, τις συνδεδεμένες, η κάρτα αγρότη, η έναρξη της διαδικασίας για το νέο ΟΣΔΕ από εδώ και πέρα, γιατί ήδη είμαστε προς το τέλος του Φλεβάρι και σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκινάει η διαδικασία. Όλα αυτά έχουν μία κοινή ρίζα, ένα κοινό παρανομαστή που λέγεται Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Όσο η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται ή δεν βρίσκεται λύση, τόσο όλα αυτά, οι πληρωμές, η κάρτα αγρότη, η έναρξη του ΟΣΔΕ κλπ. Θα πάνε πίσω. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι το Υπουργείο γνώριζε ότι η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου τελειώνει 31/12 του 2020. Άργησε να ξεκινήσει το διαγωνισμό με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει διαδικασία, να έχει λήξει η σύμβαση, να έχει παραδώσει ο προηγούμενος Τεχνικός Σύμβουλος από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες και αυτή τη στιγμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται χωρίς τεχνικό σύμβουλο και να μην μπορεί να λειτουργήσει και να τρέξει τις διαδικασίες. Εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα φάουλ. Το πρώτο είναι, και το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί το Υπουργείο άργησε τόσο πολύ να προχωρήσει τη διαδικασία ενώ ήξερε ότι το 31/12 λήγει η σύμβαση με το τεχνικό σύμβουλο. Και το δεύτερο είναι, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί μόνος του, χωρίς τεχνικό σύμβουλο, να τρέξει ορισμένες βασικές λειτουργίες τις οποίες τρέχει κάθε χρόνο. Η πληρωμή των συνδεδεμένων γίνεται κάθε χρόνο. Εδώ έχουμε ακόμα ζήτημα και με την εξόφληση
των δικαιωμάτων, της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης, των ενστάσεων στην εξισωτική, όλα αυτά τα πράγματα που όφυλα να έχουν τελειώσει πριν το τέλος του χρόνου, πριν τα Χριστούγεννα. Τα τελευταία χρόνια πάντα η διαδικασία ολοκληρωνόταν πριν τα Χριστούγεννα. Φέτο είχαμε μια αδιαφανή διαδικασία, και αδιαφανή το λέω με την έννοια ότι κανένας δεν ξέρει τι έχει πάρει, πόσα του υπολείπονται και πότε θα πάρει τα υπόλοιπα. Και αυτό το ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση για μένα είναι το σημαντικότερο. Μπορεί να υπολείπονται κάποια χρήματα, ναι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι τα έχουν ανάγκη σαφώς, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι δεν έχουν πληροφόρηση για το τι έχουν πάρει, τι υπολείπεται να πάρουν και πότε θα πάρουν τα υπόλοιπα. 1,5 μήνα μετά, δύο μήνες μετά στην ουσία, τέτοιες μέρες, αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, και αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι μεγάλο σκάνδαλο. Δεν μπορεί οι αγρότες να μην ξέρουν τι γίνεται. Δεν μπορεί ο ΠΚΠ να μην δίνει αναφορά, να μην υπάρχει ενημέρωση στην καρτέλα τους γιατί έχουν λάβει, τι δεν έχουν λάβει και πότε θα πάρουν τα υπόλοιπα. Είχαμε χρόνια να δούμε αυτή την κατάσταση και δυστυχώς μας ξυπνά μνήμες παρελθόντων ετών, τις οποίες τις είχαμε ξεχάσει και πιστεύαμε ότι αυτή η συνέχεια θα υφίσταται, αλλά από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν είναι σταθερό και τίποτα δεν είναι σίγουρο και δεδομένο. Από το 2016, όταν έγινε και η μεγάλη πληρωμή που εξοφλήθηκαν παλιές επιδοτήσεις, θυμηθείτε ότι το 2016 πληρώθηκε 1,7 δισεκατομμύρια παλιές οφειλές, συν 1,8 δισεκατομμύρια τρέχουσες. Εκείνη τη χρονιά πληρώθηκε ένα τεράστιο ποσό, ναι, πραγματικά, από παλιές και καινούργιες και τρέχουσες ενισχύσεις, βασική πρασίνισμα και εξισωτικές. Έτσι, από τότε υπήρχε μία τάξη, μία κανονικότητα, οι αγρότες είχαν χρόνο προγραμματισμό, βγήκε η κάρτα του αγρότη που μπορούσε να κάνουν με χαμηλό επιτόκιο προεξόφληση του τσεκ. Όλη αυτή η διαδικασία για αρκετά χρόνια ρόλαρε με μια κανονική ροή και στην πραγματικότητα σε ένα βαθμό έφερε μια ομαλότητα μετά το κλείσιμο της αγροτικής τράπεζας, που ο κόσμος, οι αγρότες, ο παραγωγικός κόσμος χάσανε τη ρευστότητα από την αγροτική τράπεζα. Κανονικότητα της επιδοτήσης και η κάρτα του αγρότη κατά κάποιο τρόπο απάλυναν, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη χρηματοδότησης. Και αυτό το πράγμα που συνέβη φέτο δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ. Και συνεχίζεται. Ναι. Και συνεχίζεται. Υπάρχει ένα μήνυμα με πληροφορία, ένας φίλος μας υπενθυμίζει μάλλον ότι δόθηκε, λέει, και το συν 10% σε όσους, για τα σχέδια βελτίωσης, όσους δεν το είχαν λάβει. Είναι το συν 10% το οποίο δεν το είχαν λάβει περισσότεροι, που ήταν ενταγμένοι σε προγράμματα νητροήπας βιολογικά που μπορούσαν. Είναι για τα σχέδια βελτίωσης του 11, τα οποία αυτό το συν 10% δόθηκε το 2017. Λοιπόν, σωστά. Προφανώς είναι να από τους δικαιούχους και δεν ήταν μόνο αυτό. Να θυμίσουμε ότι η βιολογική γεωργία δεν είχε πληρωθεί ποτέ από το 2012. Η βιολογική κτηνοτροφία είχε πληρωθεί μόνο μία χρονιά από το 2012. Δηλαδή, παλιά προγράμματα μπήκαν σε σειρά, εξοφλήθηκαν παλιές οφειλές. Μπήκε μια κανονικότητα. Μια μεγάλη κανονικότητα. Μετά, με τα προγράμματα που βγήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια δικαιότερη κατανομή. Έτσι, παρά τα ζητήματα σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, ούτε λόγος. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα έγιναν τέλεια, σίγουρα. Αλλά υπήρξε μια ομαλότητα και μια δικαιότερη κατανομή σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τώρα υπάρχει, κύριε Υπουργέ, μια, να το πω έτσι, πολύ μεγάλη πίεση από την πλευρά των βαβακοπαραγωγών, οι οποίοι πλέον συνασπίστηκαν ανά την επικράτεια από όλες τις βαβακοπαραγωγικές περιοχές μέσω του συνεταιρισμού συλλόγων, και υπάρχει ένα αίτημα να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν ένα βοήθημα, τα λεγόμενα κορονοβοηθήματα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και οι καπνοπαραγωγοί ζητάνε και αυτοί τέτοιο βοήθημα, βλέπω είναι και οι αμπελουργοί. Δηλαδή βλέπουμε σιγά σιγά η μία παραγωγική τάξη μετά την άλλη να ζητάνε τέτοια βοηθήματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα έχουν λάβει. Επ' αυτού θα ήθελα λίγο και τη άποψή σας, αλλά και τη θέση σας ως κόμμα. Κοιτάξτε,
Η άποψή μας και η θέση μας ακόμα έχει εκφραστεί πολλές φορές μέσα από σχετικές ερωτήσεις που έχουμε κάνει. Λόγω του κορονοϊού δεν υπάρχει κλάδος ο οποίος δεν επηρεάστηκε, λιγότερο ή περισσότερο. Στο Βαμβάκι είχαμε, δείτε, την τιμή που πληρώνεται ο παραγωγός, την τιμή στην πόρτα του παραγωγού, με τη χρηματοστηριακή τιμή. Είναι στην πραγματικότητα σχεδόν η μισή. Με διάφορα επιχειρήματα, είτε ότι η ποιότητα είναι διαφορετική ή και τα λοιπά, πάντως η τιμή που απολαμβάνει ο παραγωγός είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο κορονοϊός, η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα παντού, και στη βιομηχανία τροφίμων και στη βιομηχανία ένδυσης υπόδησης, και κυρίως εκεί που απορροφείται το Βαμβάκι. Άρα λοιπόν και το Βαμβάκι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει υποστεί ζημιά από τον κορονοϊό. Και τα καπνά σίγουρα, και λόγω άλλων προβλημάτων τα καπνά είχαν και ζητήματα από τις καιρικές συνθήκες. Αλλά όσον αφορά το αμπέλι, που πρόσφατα καταθέσαμε πάλι ερώτηση, η στήριξη που έχει πάρει το αμπέλι είναι ελάχιστη. Είναι ο τομέας που έχει πάθει ίσως τη μεγαλύτερη ζημιά λόγω κορονοϊού, γιατί όλο το κρασί είχε απορρόφηση στη χορέκα, δηλαδή στην εστίαση και στον τουρισμό. Όταν έχει καταρρεύσει η εστίαση και ο τουρισμός, έχει καταρρεύσει και η απορρόφηση του κρασιού. Εδώ μιλάμε για τεράστια αποθέματα δεύτερης χρονιάς τώρα πια μέσα. Τα εινοποιεία δεν μπορούν να απορροφήσουν ποσότητες. Έγινε, θυμηθείτε εκείνο το να μην το χαρακτηρίσω, να το χαρακτηρίσω μόνο αστείο πρόγραμμα του πράσινου τρίγου, που άνοιξε το πρόγραμμα για 2 μέρες, για 1,5 στην πραγματικότητα, με ένα ελάχιστο προϋπολογισμό, μπήκαν ελάχιστη παραγωγή, στην πραγματικότητα δεν είχε καμία επίπτωση στη στήριξη των αμπελουργών. Είχαμε την απόσταξη κρίσης που ήταν δειλό πολύ το πρόγραμμα, δεν απορρόφησε ούτε ποσότητες ούτε ποικιλίες στις τιμές που έπρεπε, και σίγουρα δεν έφερε αποτέλεσμα, αφού το βλέπουμε στις αποθήκες που έχουν μείνει αδιάθετα κρασιά μέσα. Μιλώντας με τους παραγωγούς, συνεταιριστές, οι ιδιώτες του χώρου, έχουν πάθει τεράστια ζημιά. Αν δεν γίνει κάτι και αυτή τη σεζόν, οι αμπελοκαλλιεργητές, οι παραγωγοί στο χωράφι θα έχουν τεράστια ζημιά, μαζί με τους συνοποιούς, συνεταιριστές, ιδιώτες. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει τεράστια ζημιά, και η αλήθεια είναι οι αμπελουργοί δεν έχουν, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, τη δύναμη που έχουν οι βαμβακοπαραγωγοί, όπως συνασπίστηκαν. Είναι πιο οργανωμένο κομμάτι η βαμβακοπαραγωγή και εδώ στη Θεσσαλία και σε υπόλοιπες περιοχές. Και γι' αυτό ενδεχομένως δεν υπάρχει και τόση πίεση από την πλευρά των αμπελουργών. Ενώ είναι ένα δίκαιο αίτημα, δεν είναι η ανάλογη πίεση όπως τους φίλους τους βαμβακοπαραγωγούς. Το ζήτημα είναι να μην φτάσουμε όποιος πιέζει περισσότερο να παίρνει. Γιατί η βαμβακοπαραγωγή πράγματι, κυρίως γιατί είναι συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, και είναι πολύ. Είναι ένα προϊόν εθνικό και παραδοσιακό, έτσι. Πάντα έχουν τη δύναμη να κινητοποιούν δυνάμεις και να πιέζουν περισσότερο. Έτσι. Αυτή την ώρα όμως πρέπει να αναγνωρίζετε το δίκαιο σε ορισμένα αιτήματα. Δεν λέμε ότι όλα τα αιτήματα είναι το ίδιο δίκαια. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εμείς στις ερωτήσεις, στις παρεμβάσεις που κάνουμε, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως η βαμβακοπαραγωγή, αν δει κανένας, και μάλιστα τις τελευταίες 2 χρονιές στην πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας, έτσι, βλέπουμε ότι πραγματικά χρειάζεται στήριξη, γιατί θα αντιμετωπίσει άλλα ζητήματα, άλλου τύπου ζητήματα τα επόμενα χρόνια. Άρα εδώ είναι που πρέπει να φανεί και η δύναμη των βαμβακοπαραγωγών, μιλώντας όχι μόνο για την άμεση στήριξη, αλλά και για τα επόμενα βήματα, τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται, ειδικά για τη βαμβακοκαλλιέργεια, χρειάζεται ένα πλέγμα πολιτικών. Πλέγμα πολιτικών για να μπορέσει να σταθεί ο παραγωγός. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μήνυμα. Σωστά.
Με βάση, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα μήνυμα με βάση αυτό που ανέφερα αρχικά με τις πληρωμές και ειδικά με τις ενισχύσεις de minimis στα πυρηνόκαρπα, ότι δηλαδή θα πάρουν από 100-120 πόσα πέφτει στο κάθε προϊόν, αλλά θα αφαιρεθούν τα ποσά που έλαβαν όσοι πήραν, όσοι έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή. Και μου αναφέρει ένας φίλος, δηλαδή για να καταλάβω, εγώ πήρα δύο φορές επιστρεπτέα προκαταβολή, την Τέταρτη και την Πέμπτη, πήρα 2.000 ευρώ και πρέπει να επιστρέψω τα 1.000, δηλαδή τώρα αν δικαιούμαι την de minimis 1.000 ευρώ από τα ρουδάκινα, δεν θα πάρω, αλλά θα χρειαστεί και να επιστρέψω. Λοιπόν, τώρα δεν γνωρίζω, εκτός αν γνωρίζετε εσείς. Ναι? Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πληροφόρηση που είχε ο καλός συνάδελφος δεν ευσταθεί. Γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω, όπως όλη η παραγωγή, πώς συνδέεται η επιστρεπτέα προκαταβολή που είναι ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών με συγκεκριμένα κριτήρια, βάση τζίρου, σύγκριση των προηγούμενων ετών κτλ. Που είναι δάνειο, να το τονίσουμε αυτό, ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή, έστω η μισή, θα επιστραφεί. Έτσι. Είναι δάνειο. Καλά τα λέει ο τηλεθεατής σας. Πήρε 2.000, το 1.000 είναι δάνειο, θα το επιστρέψει πίσω. Δεν έχει καμία σχέση με την ενίσχυση de minimis ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η οποία υπολογίζεται με άλλα κριτήρια, υπολογίζεται με στρεμματικά κριτήρια, υπολογίζεται με βάση τις ποικιλίες κτλ. Με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Είναι δύο ανώμια πράγματα. Αν αυτή η κυβέρνηση καταφέρει να παντρέψει την επιστρεπτέα προκαταβολή με τον de minimis, θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Εδώ λέμε να παντρεύονται διάφορα τέτοια. Έχουμε χάσει πια την κοινή λογική. Εδώ λέμε να παντρεύονται διάφορες τέτοιες πηγές, αλλά προσθετικά, όχι αφαιρετικά. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Συμψηφισμός σε δύο άσχετα ανώμια πράγματα δεν μπορεί να γίνει. Είναι πέρα από κάθε λογική. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο μήνυμα. Καλησπέρα. Σήμερα έγινε συνάντηση, μια συνάντηση για το κορονοβοήθημα για το Βαμβάκηλι. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Τα πράγματα είναι δύσκολα, όλα αργούν. Αν δεν πάρουμε και αυτό, τι να πω, λέει, από παντού πίεση δεχόμαστε. Είναι ένας φίλος παραγωγός. Ένα άλλο μήνυμα στα email τώρα, διαβάζω από τα email. Να περάσουν όλοι οι επιλαχόντες. Τελευταίο μήνυμα, το διαβάσω και αυτό. Απορρίπτει το σχέδιο βελτίωση αχλαδοπαραγωγό με 96 μόρια. Τρακτέρ δεντροκομικό με καμπίνα, γιατί το προηγούμενο τρακτέρ χωρίς καμπίνα που είχα πάρει με πρόγραμμα δεν έκλεισε 12 έτη για 11 μέρες. Ποιο υπουργείο έλεξε την απόρριψη του προγράμματος όταν πρόκειται για την ασφάλεια του χειριστή? Είναι σαν να δίνεις, λέει, άδεια κυκλοφορίας σε αυτοκίνητο δίχως ζώνη ασφάλειας. Ένας φίλος τηλεθεατής σχετικά με το σχέδιο βελτίωσης. Βλέπετε, υπάρχουν πολλαπλά θέματα και ουρές πολλών θεμάτων και προβλημάτων, κύριε Αραχοβίτη. Πραγματικά. Εδώ αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι υπάρχει μια αλυσίδα προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα. Έτσι, τα σχέδια βελτίωσης σαφώς είναι ένα κομμάτι του πρόγραμματος αγροτικής ανάπτυξης. Σαφώς ο κόσμος περιμένει να κάνει τις επενδύσεις έτσι ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητα αναστρέμα, που είναι το ζητούμενο. Από την άλλη, να επενδύσει στη γεωργική του παραγωγή με χρήματα και δικά του και σαφώς της επιδότησης. Υπάρχουν όμως εδώ, και επιτρέψτε μου να μπούμε σε ένα άλλο θέμα με αφορμή που μας δίνει ο παραγωγός, τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Είδαμε στις 19 του μήνα, πριν από λίγες μέρες, την κυβέρνηση να καταθέτει την πρότασή της για τη μεταβατική περίοδο 21-22. Η πρότασή της... Είναι για τη νέα ΚΑΠ, λέτε τώρα, έτσι? Λέω για τη μεταβατική περίοδο, για τη νέα ΚΑΠ, αλλά τη μεταβατική περίοδο 21-22. Επειδή είναι σημαντικό ζήτημα και πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα λίγο, επειδή είναι στην τηλεφωνική γραμμή, με ενημερώνω από το κοντρόλ, είναι ο κύριος Σπύρος Τσικρίκας από Καρδίτσα, αν θυμάμαι καλά. Έχει θέματα με την τεφλοκαλλιέργεια. Να θέσει λίγο και το πρόβλημα που βιώνει, να το καταθέσει και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ, κύριε Τσικρίκα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, πολύ καλησπέρα και ιδιαίτερα στο φίλο μου εκεί, τον κύριο Αραχοβίτη. Είμαι ο Τσικρίκας, ο πρόεδρος Ζαχαροτεύχων Θεσσαλίας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία, γιατί επιτέλους καταλήξαμε να και καταργείται
η καλλιέργεια, η πιο δυναμική καλλιέργεια, η καλλιέργεια των ζαχαροτέφλων για ζάχαρη. Το δεύτερο, το κομμάτι της συνδεδημένης για τα ζαχαρότεφλα. Είναι τελευταία χρονιά για το 21 ή το 22. Η δεύτερη ερώτηση ήταν αν είναι η τελευταία χρονιά της συνδεδεμένης το 21 ή το 22. Ναι. Άστε. Λοιπόν. Κύριε Αραχοβίτη, ο λόγος εσάς. Πρέπει να απαντήσω στον Πρόεδρο ξεκινώντας από το δεύτερο. Για το 21 και το 22 και το 22 οι συνδεδεμένες δεν θα αλλάξουν. Υπάρχει η μεταβατική περίοδος 21-22 θα συνεχίσει όπως 20-21. Άρα εκεί δεν θα έχουμε ζήτημα, Πρόεδρε, για τις συνδεδεμένες. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα γίνει με την τεφλοκαλλιέργεια σαν σύνολο, σαν καλλιέργεια, δηλαδή το πρώτο ερώτημα που θέσατε. Αν θα συνεχιστεί η τεφλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, μια ιστορική καλλιέργεια η παραγωγή ζάχαρης και μια ιστορική βιομηχανία, θα συνεχιστεί ή όχι. Όπως θυμάται καλά ο Πρόεδρος και θυμούνται όλοι οι τεφλοπαραγωγοί, το 2019 έγινε μια γενναία προσπάθεια στήριξης. Είχε γίνει η πρώτη προσπάθεια το 2015 με το περίφημο πακέτο τότε που δόθηκε για τη στήριξη της βιομηχανίας. Το 2019 με τα de minimis, με την αύξηση της συνδεδεμένης, με την εξόφληση παλιών οφειλών, με τη στήριξη των τεφλοπαραγωγών, κατάφερε και εκείνη η χρονιά έδωσε μια μεγάλη ανάσα και στη βιομηχανία την ίδια, με τους σπόρους, θυμηθείτε, γίνανε διάφορα, και στη βιομηχανία και στους τεφλοπαραγωγούς. Έρχεται λοιπόν την επόμενη χρονιά, το 2020, η κυβέρνηση δια του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, δίνει τη βιομηχανία μέσω της συνεταιριστικής τράπεζας σε έναν επενδυτή, ο οποίος επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τους όρους με τους οποίους νίκιασε τις εγκαταστάσεις βιομηχανίας. Αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ προσωπικά από τη θέση που βρίσκομαι και κατηδίαν το έχουμε συζητήσει και με τον Πρόεδρο και με τους Μακεδόνες παραγωγούς, δεν θα δεσμευόμουν για τη συνέχιση της τεφλοκαλλιέργειας έτσι όπως είναι σήμερα. Κάποιοι όμως πρέπει να δώσουν λόγο, αυτοί ας πούμε που λέγανε να πάτε στην Κουμουνδούρου να σας πούν τι να κάνετε, να πάρετε τα λεφτά σας, τώρα πρέπει να δώσουν λόγο, γιατί τη δικιά τους υπογραφή έχει η σύμβαση με τον ιδιώτη επενδυτή. Να μας πούν λοιπόν αυτοί μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή αν θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και τι θα απαντήσουν στους τεφλοπαραγωγούς, να σπείρουν ή να μην σπείρουν την επόμενη χρονιά. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι συνομιλητές ο καθένας από την πλευρά του. Και μία σύμβαση θα συμπληρώσω εγώ, κύριε Αραχοβίτη, μία σύμβαση την οποία βλέποντάς την και διαβάζοντας μέσα και στα ψηλά γράμματα όπου υπήρχε η δυνατότητα και όπως και το έκανε να μην πληρώσει με βάση την αναγραφόμενη τιμή, εφόσον υπήρχε μέσα μία παράγραφος όπου είχε αυτή τη δυνατότητα να αλλάξει την τιμή αγοράς των ζαχαροτέφλων. Λοιπόν, και το έκανε και πράξη ο συγκεκριμένος επενδυτής, απογοητεύοντας τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσικρίκα για την παρέμβασή του. Είναι και η συντήρηση, είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεφλοκαλλιέργεια, αλλά το βασικό είναι αυτό, ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Να σπείρουμε για την επόμενη χρονιά ή να μην σπείρουμε? Θα έχουμε απορρόφηση ή δεν θα έχουμε? Εγώ, παρόλο που το έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, ακόμα αν δεν δω να γίνεται η πληρωμή των συνδεδεμένων, που η συνδεδεμένη είναι ενίσχυση, έτσι, δεν είναι το προϊόν, δεν είναι το τέφλο, είναι η ενίσχυση, η επιδότηση, αν δεν δω να γίνεται η πληρωμή, να μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών, ακόμα θα είμαι δύσπιστος.
Δεν μπορώ πια να έχω, έχω χάσει την εμπιστοσύνη προς διαχείριση αυτής της, της κυβέρνησης στο θέμα. Και δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, κύριε Αθανασιάδη, ισχύει τον ντεμίνιο για τα πρώιμα ρουδάκινα και νεκταρίνια. Είπαμε, η πληροφόρηση που έχουμε, δεν έχουμε πιο εξειδικευμένη, είναι επιτραπέζι ροδάκινα 100 ευρώ, βιομηχανικά ροδάκινα 120 και νεκταρίνια 110 ευρώ το στρέμμα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, μισό λεπτάκι, ποια χρονιά προφανώς εννοούσε ο φίλος, θα είναι σημείο αναφοράς για τη νέα ΚΑΠ. Λοιπόν, με αφορμή και αυτό και σε σχέση με αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Ραχουβίτη, να πάμε... Πάμε να το δούμε. Θα κάνουμε σε λίγο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα θέματα της ΚΑΠ, να δούμε λίγο και με τα ιστορικά δικαιώματα, τη μεταβατική περίοδο, να τα πιάσουμε, να κάνουμε μια ενότητα όλα αυτά, κύριε Ραχουβίτη. Είχαμε και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια ανακοίνωση για τα ιστορικά δικαιώματα με τίτλο «Γκρεμίζουμε τις αδικίες κατά των νέων» κτλ. Και όλοι το εκλάβαμε αρχικά ότι καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα, αλλά διαβάζοντας το μέσα βλέπουμε ότι γίνεται λόγος για εσωτερική σύγκληση κτλ. Δηλαδή το ένα ανηρούσε το άλλο. Παρακαλώ. Η πραγματικότητα είναι ότι όποιος έγραψε αυτό το δελτίο τύπου του Υπουργείου πρέπει να ήταν πολύ εμπνευσμένος. Έγραψε αυτά που θα ήθελε να κάνει το Υπουργείο, αλλά, μας το γυρνάει στο τέλος, αυτά θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά παιδιά δεν τα κάναμε. Συνεχίζουμε όπως ήταν. Ακριβώς. Η πραγματικότητα είναι ότι στις 19 Φλεβάρι το Υπουργείο, η πρόταση που υπέβαλε ήταν ότι εμείς δεν κάνουμε καμία αλλαγή. Συνεχίζουμε για το 21-22 τη μεταβατική περίοδο ακριβώς όπως ήταν τώρα. Η σύγκληση δηλαδή τύπου τούνελ συνεχίζεται ομαλά, σταδιακά το 21-22 αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν. Δεν κάνουμε καμία αλλαγή, δεν έρουμε καμία αδικία και θα δούμε μετά το 22 η επόμενη κυβέρνηση προφανώς. Πετάμε τον μπαλάκι στην επόμενη κυβέρνηση να δει τι θα κάνει με τα ιστορικά δικαιώματα μετά. Αυτή όμως δεν είναι μια λογική η οποία λύνει προβλήματα. Αυτή είναι μια λογική διαχείρισης. Μόνο μια λογική διαχείρισης. Γιατί εδώ πρέπει να απαντήσεις πρώτα σε κάποια ερωτήματα για να ξέρεις τι θα κάνεις. Αν δεν μπορείς να απαντήσεις στα ερωτήματα, αφήνεις τα πράγματα να εξελιχθούν όπως κάνει, όπως επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση. Και τα ερωτήματα ποια είναι, κύριε Αθανασιάδη? Είναι πρώτον, υπάρχουν αδικίες μέσα στα ιστορικά δικαιώματα? Απάντηση εύκολη, προφανώς υπάρχουν. Όταν βλέπουμε για την ίδια καλλιέργεια να υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα από 0 ή λίγα ευρώ μέχρι τεράστια ποσά αναστρέμα, προφανώς υπάρχουν εσωτερικές αδικίες. Όταν βλέπουμε ότι οι παλιοί σε σχέση με τους νέους, νεοεισερχόμενους, έχουν μια τεράστια ψαλίδα, προφανώς έχει μέσα αδικίες, εμπεριέχει αδικίες. Αυτό πρέπει να σπάσει. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι αν πάμε σε μια σύγκληση των δικαιωμάτων, θα έχουμε επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων? Η απάντηση είναι ότι δυστυχώς θα έχουμε. Υπάρχουν εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, και αυτό δεν το λέμε εμείς, είναι έρευνα που μας έκανε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ναι. Που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις επιδοτήσεις και κυρίως, και εδώ είναι το λεπτό σημείο, ότι οι μικρές και οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τις επιδοτήσεις. Άρα όταν πας να κάνεις μία σύγκληση θα πρέπει να δεις αυτές οι εκμεταλλεύσεις που κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους, γιατί είναι συνδεδεμένες πολύ με τις επιδοτήσεις, πώς θα τις στηρίξεις, με ποια εργαλεία θα τις στηρίξεις έτσι ώστε να μην χάσει τη βιωσιμότητά τους. Αυτά όμως λοιπόν για να απαντηθούν θέλουν πρώτο γνώση για το τι συμβαίνει και δεύτερον θέλει πολιτική βούληση για να πεις ότι ξέρω τι συμβαίνει, θα το κάνω, αλλά θα άρω και τα προβλήματα και τις επιπτώσεις. Έτσι. Αυτά ούτε τη γνώση είδαμε, ούτε την πολιτική βούληση από τους δύο υπουργούς που έχουν περάσει
της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα από το Υπουργείο. Ναι, όμως κύριε Ραχοβίτη, μπορεί να σας πει κάποιος κάλλιστα και εσείς όμως κυβερνήσατε 4,5 χρόνια, δεν αγγίξατε το θέμα της, της κατάργησης των ιστορικών δικαιωμάτων. Αν και είχαν βγει κατά καιρούς κάποιες πληροφορίες, υπήρχαν πληροφορίες ότι πήραμε και το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά δεν έχει γίνει. Σωστό, σωστό. Ένα τέτοιο ερώτημα, ναι, πραγματικά είναι άξιο να το συζητήσουμε. Χωρίς να είναι δικαιολογία, διαχειριστήκαμε μία ΚΑΠ η οποία είχε χαραχτεί στις βασικές κατευθύνσεις ήδη από το 2014. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι εκεί αλήθεια. Εκεί έγιναν τέτοιες επιλογές τις οποίες ήταν τόσο τραγικές που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ μεγάλες. Χαρακτηριστικό σε αυτό είναι οι τρεις αγορανομικές περιφέρειες. Δηλαδή, η μία περιφέρεια των Δεντροδών, Δεντρώδης Καλλιέργειες, η μία των Αρωτραίων και η τρίτη των Βοσκοτόπων. Μέσα στις Αρωτραίες έχουν βρεθεί τα πάντα. Ναι. Έχουν βρεθεί τα στάρια, τα μπαμπάκια και τα καπνά, ναι, που έπαιρναν μεγάλες επιδοτήσεις στρεματικές και η βιωσιμότητά τους εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις επιδοτήσεις, μαζί με τις ντομάτες, μαζί με τα ακυπευτικά, μαζί με άλλες καλλιέργειες, οι οποίες δεν είχαν τόση ανάγκη στήριξης, μάλλον δεν έπαιρναν, και τώρα η σύγκλησή τους, τα λίγα λεφτά που παίρνουν, δεν τις επηρεάζουν στην βιωσιμότητα. Όμως αυτά τα χρήματα αφαιρούνται από τα σιτηρά, τα μπαμπάκια ή τα καπνά, που επηρεάζεται η βιωσιμότητα σε αυτά. Άρα αυτή η επιλογή που έγινε ήταν ένα μεγάλο λάθος τότε, αφενός, αφετέρου ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που μας έδαινε σε μεγάλο βαθμό τα χέρια στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε σύγκληση των δικαιωμάτων. Εκεί δουλέψαμε πάρα πολλά σενάρια, κύριε Αθανασιάδη. Πρώτον, είδαμε τις επιπτώσεις και δεύτερον, εξετάσαμε τα σενάρια από πού θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε σύγκληση. Είναι γεγονός, αν θέλετε, ότι δεν τολμήσαμε να κάνουμε και κάποιες τέτοιες μεγάλες τομές, γιατί και για γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά και για λόγους ότι μέσα σε μία περίοδο που τρέχει, το να κάνεις αλλαγές εν κινήσει θα ήταν αρκετά δύσκολο. Τώρα που πάμε στη νέα ΚΑΠ, τώρα έχουμε άλλο περιθώριο κινήσεων. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς η κυβέρνηση που θα κάνει τις προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ μετά τη μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι θέμα του ελληνικού λαού. Να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας έτοιμο, να μην ξαναβρούμε τα λάθη του παρελθόντος μπροστά μας. Λοιπόν, αυτό είπα ότι είναι θέμα του ελληνικού λαού. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτόν. Ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει για τον καθένα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Υπουργέ, να επανέλθουμε για λίγο για τα θέματα των λαϊκών αγορών, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα καυτό. Και λίγο και για την κτηνοτροφία που και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Επανερχόμαστε. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολειρουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνδεόμαστε με τον Σταύρο τον Αραχοβίτη, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Αραχοβίτη, πάμε πολύ γρήγορα για να σας αποδεσμεύσουμε και εσάς λίγο πιο σύντομα. Πάμε να δούμε τα θέματα των λαϊκών αγορών. Ένα πολύ καυτό θέμα, με αυτό το προσχέδιο που δόθηκε, μάλλον δεν δόθηκε στην δημοσιότητα, διέρευσε από μία πηγή, από τον ίδιο τον υπουργό σε άλλη πηγή και υπήρχε ένας μήλος. Πάντως το θέμα είναι ότι αναστατώθηκαν οι πάντες από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας τι συζητάμε, εδώ μιλάμε για την εκχώρηση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε ιδιώτες. Δηλαδή δεν θα είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια που θα έχει την αρμοδιότητα, θα έχει μόνο την αρμοδιότητα του χώρου φυσικά, αλλά για την εσωτερική λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα την έχει ένας ιδιώτης. Δηλαδή οι λαϊκατζίδες, οι άνθρωποι παραγωγή ή οι επαγγελματίες πολιτές θα πληρώνουν έναν ιδιώτη για να τους κάνει κουμάντο στην πραγματικότητα, χωρίς τη δικιά τους συμμετοχή. Ο σημερινός νόμος που φτιάχτηκε μετά από μεγάλη διαβούλευση επί ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να μην ήταν ο τέλειος, μπορεί να χρειαζόταν ακόμα βελτιώσεις, να τις δούμε όμως. Είχε στοιχεία δημοκρατικής λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των λαϊκών αγορών. Εδώ όλα αυτά πάνε περίπατο. Μπαίνει ο ιδιώτης μέσα, θα βγάζει σε δημοπρασία τις θέσεις. Προσέξτε, ναι, θα χτυπάνε σε δημοπρασία τις καλές θέσεις η παραγωγή, άρα επιπλέον κόστος, κόστος για τη λειτουργία στον ιδιώτη. Και προσέξτε άλλο ένα σημείο που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει ο νόμος, το σχέδιο νόμου που διέρευσε, ναι, ότι θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη λαϊκή εκτός από παραγωγούς ή επαγγελματίες εμπόρους, να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες. Θα μπορούν εταιρείες δηλαδή να μετέχουν στη λαϊκή, να χτυπάνε σε δημοπρασία πάγκους, που καταλαβαίνετε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να χτυπάνε τις καλύτερες θέσεις και να συμμετέχουν ως πολιτές εταιρείες. Εδώ λοιπόν πρώτον θα εξαφανιστούν οι παραγωγοί, που είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα. Δεύτερον θα υπάρχουν αδιαφανείς διαδικασίες και για όσους μείνουν. Και τρίτον η λαϊκή πια θα χάσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Αν κάποιος ήθελε και σήμερα να ψωνίσει ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα μανάβικο, εκεί είναι. Με καλά προϊόντα και τα μανάβικα της γειτονιάς και όλα αυτά. Η λαϊκή όμως έχει άλλο χαρακτήρα. Αυτό το χαρακτήρα, την αμεσότητα, την γνωριμία, το να ξέρει τι παίρνει από ποιον, πώς είναι παραγμένο, αυτό θα το χάσει αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο που ήρθε σε γνώση των παραγωγών. Και εδώ να πούμε το εξής, ναι, ότι κάποια στιγμή φάνηκε ο κύριος Γεωργιάδης ότι τα ρίχνει στον Γενικό του Γραμματέα, ότι δεν ήξερε, ότι δεν αυτό, θα το δούμε κτλ. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν κάνει πίσω το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα το φέρει το νόμο. Και εγώ λέω το εξής, ότι αν έχουν τάξει σε συγκεκριμένα συμφέροντα, γιατί έτσι δουλεύει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν έχει τάξει σε συγκεκριμένα συμφέροντα να δώσει τις λαϊκές, δεν θα κολλώσει, θα το κάνει. Όσο και να είναι ενάντια στην κοινή γνώμη, όσο και να φωνάζουν οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες, οι καταναλωτές, η κυβέρνηση μπροστά στα συμφέροντα που εξυπηρετεί δεν αλλάζει. Κύριε Ραχοβίτη, αυτό που μας είπαν και οι εκπρόσωποι των παραγωγών λαϊκών αγορών, τους οποίους φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή, είναι ότι πέραν από το χτύπημα που θα δεχτούν και οι ίδιοι ως αγρότες, παραγωγοί, πολιτές λαϊκών αγορών, θα υποστούν ζημία, θα χτυπηθεί και ο ίδιος ο καταναλωτής. Διότι ακριβώς με τον α ή β τρόπο, με αυτές τις ρυθμίσεις, θα πάρουν τα πάνω τους και οι τιμές μέσα στις λαϊκές αγορές τις σημερινές. Δηλαδή, αν είναι να λειτουργεί εν είδη σούπερ μάρκετ ή εν είδη μιας εμπορικής επιχείρησης η λαϊκή αγορά, λογικό είναι να αυξηθούν και οι τιμές. Και βάλτε και το κόστος για θανασία. Δηλαδή, όταν ο παραγωγός, ο πολιτής, χτυπάει στη δημοπρασία και ακριβοπληρώνει μια θέση, και είναι αναγκασμένος να πληρώνει και την εταιρεία που διαχειρίζεται τον ιδιώτη που διαχειρίζεται τη λαϊκή, όλο αυτό το κόστος δεν χωράει, δεν το αντέχει για να πουλάει στις ίδιες τιμές με τις σημερινές τα προϊόντα. Άρα θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων, ο καταναλωτής θα παίρνει ακριβότερες τιμές. Θα παίρνει τιμές που θα είναι ίδιες με το σούπερ μάρκετ, άρα δεν θα υπάρχει και λόγος να πάει στη λαϊκή, θα πηγαίνει κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ραχοβίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή... Αν επιτρέπετε, κύριε Αθανασία, δύο ζητήματα έχουμε ακόμα, ναι, έτσι, επιγραμματικά. Το ένα είναι με την μελισσοκομεία, γιατί πρόσφατα είδαμε μια επιστολή απάντηση ενός Θεσσαλού παραγωγού σχετικά με τις δημοπρασίες μελιού που, ναι, βγαίνουν σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, και αναφέρει ότι δεν μπορεί σε αυτές τις τιμές να είναι είτε κανονικό μέλι, αγνό μέλι, είτε ελληνικό μέλι. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το ελληνικό μέλι, ακριβώς το ότι δεν μπορεί να παραχθεί σε συνθήκες μαζικής παραγωγής, είναι ακριβότερο για τον καταναλωτή. Εδώ λοιπόν, για τον παραγωγό, άρα για τον καταναλωτή, αν το Υπουργείο οι φορείς του Υπουργείου βγάζουν δημοπρασίες με τόσο χαμηλές τιμές, αυτομάτως
πετάνε έξω και μόνο κριτήριο την τιμή, με χαμηλή τιμή εκκίνησης και τόσο χαμηλή τιμή, πετάνε έξω όλους τους Έλληνες παραγωγούς. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε και ερώτηση γι' αυτό. Και θα πολύ το καλά θα κάνετε. Και το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τους αλληλείς είναι ότι η στήριξη που έχουν λάβει μέχρι τώρα μέσω του προγράμματος ΠΑΠΣΤΗ αλληλευτικών δραστηριοτήτων πέταξε έξω τους 9 στους 10. Επειδή λοιπόν συζητείτε να ξαναβγεί πρόγραμμα στήριξης, έτσι λένε οι πληροφορίες, ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, αλλά οι πληροφορίες λένε αυτό, πρόγραμμα στήριξης μέσω του προγράμματος ΠΑΦΣΗ των αλληλευτικών δραστηριοτήτων, αν είναι να ξαναβγεί με τους ίδιους όρους, να ξαναπετάξει τη μεγάλη πλειοψηφία, τους 9 στους 10 αλληλείς απ' έξω και να τα δώσει πάλι στα μεγάλα τα πελαγικά σκάφη, να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Και μας και ελπίζουμε και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, ψαράδες. Μάλιστα. Τώρα μιας και αναφέρετε... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τώρα θα σας θέσω εγώ τώρα, από τη στιγμή που είπατε για μελισσοκομεία που είναι κτηνοτροφικός κλάδος, ανοίξει τον κτηνοτροφικό κλάδο, δύο κουβέντες και για τους φίλους κτηνοτρόφους, οι οποίοι φέτος έχουν δει τις ζωοτροφές να είναι στα ύψη, με αποτέλεσμα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση έχουν λάβει στην τιμή του γάλακτος. Να δούμε και σε αυτή την πραγματικά έτσι πολύπαθη παραγωγική τάξη το τι γίνεται. Πραγματικά δεν έφτανε το ότι το κρέας από πέρυσι ήδη το Πάσχα είχε μια πολύ μεγάλη μείωση. Έχουμε και τις τιμές των ζωοτροφών να έχουν πάρει την ανιούσα. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους και η πανδημία επηρέασε στην αύξηση των τιμών. Ωστόσο, η όποια αύξηση, όπως σωστά το είπατε, η όποια αύξηση στην τιμή του γάλακτος, κλείνοντας ο κύκλος, ο καθοδικός κύκλος, που νομίζω και εσείς και στην εφημερίδα είχατε αναφερθεί για τον κύκλο που κάνει το γάλα, το κέρδος από την αύξηση της τιμής εξανεμίζεται με την αύξηση των ζωοτροφών. Να πούμε με αυτή την ευκαιρία ότι αυτός ο κύκλος που γίνεται στην τιμή του γάλακτος στην Ευρώπη, και έχω τα στοιχεία, τα είχα καταθέσει και στη Βουλή και μπορώ να τα δώσω και εσάς προς ενημέρωση και των τηλεθεατών σας, καταφέραμε στην Ελλάδα και συγκρατήσαμε την πτώση της τιμής. Την κρατήσαμε, όχι, δεν έφτασε τόσο χαμηλά όσο έφτασε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ευρώπη, και μιλάω όχι μόνο για Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για Κεντρική Ευρώπη και για Γαλλία, η τιμή στο εγωπρόβειο γάλα έφτασε να είναι χαμηλότερη από τη χαμηλότερη τιμή την ελληνική. Όμως, μετά το 20 που στην Ευρώπη είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, η προς τα πάνω κίνηση, στην Ελλάδα καθυστέρησε. Και γιατί καθυστέρησε? Γιατί με το χαλάρωμα των ελέγχων που είχαμε αρχίσει με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με τη μη στήριξη των παραγωγών, η τιμή συνέχισε να πέφτει. Ενώ στην Ευρώπη είχε αρχίσει ο ανωδικός κύκλος, είχε αρχίσει η ανωδική πορεία του κύκλου. Κατανοητό. Τώρα λοιπόν που η τιμή μετά από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο καθυστέρηση, αρχίζει να παίρνει τα πάνω της, η αύξηση των ζωοτροφών απορροφά το όποιο κέρδος, το όποιο όφελος. Εδώ πρέπει να γίνει λοιπόν σκληρός έλεγχος και στις εισαγωγές ελληνοποίησης, όχι μόνο οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις δεν πιάνουν τους παραβάτες, οι έλεγχοι είναι που πιάνουν τους παραβάτες. Σίγουρα. Αυστηροποίηση των ελέγχων λοιπόν και έλεγχος και στο κύκλωμα των ζωοτροφών, στην εμπορία των ζωοτροφών, γιατί τόσο μεγάλη αύξηση δεν δικαιολογείται. Εγώ θα προσέθετα, κύριε Ραχοβίτη, και μία επιπρόσθετη ενίσχυση οικονομική στους φίλους εγωπροβατοτρόφους και βοοτρόφους βάζω μέσα, και χειροτρόφους είναι και οι χειροτρόφοι, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τα επιστραφέντα χρήματα από τους καταλογισμούς που έχουν διεκπεραιωθεί. Σωστό. Δηλαδή σωστό. Πολιτική βούληση να υπάρχει και προγραμματισμός.
Σωστά το λέτε, τα χρήματα που γλίτωσε η χώρα και αυτά που της επιστράφηκαν από πρόστιμα και καταλογισμούς μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική παραγωγή. Έτσι, ειδικά έτσι. Η αγελαδοτροφία, μιας και το αναφέρατε, ήταν ο κλάδος που δεν στηρίχτηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι. Όσο στηρίχθηκε η εγωπροβατοτροφία. Όχι γιατί δεν είχε τόσο μεγάλες ανάγκες, αλλά γιατί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και πραγματικά δεν είχε αυτό τον κύκλο. Όμως έχει μια διαρκή ολίσθηση. Έτσι, δηλαδή στην εγωπροβατοτροφία είχαμε ένα κύκλο από τα ψηλά, έκανε ένα κύκλο στα χαμηλά σε όλη την Ευρώπη και πάει προς τα πάνω. Στην εγωπροβατοτροφία έχουμε μια συνεχόμενη πτώση, σταδιακή μεν, αλλά συνεχόμενη. Δεν έχει χαρακτηριστικά κύκλου ανάκαμψης. Έχει χαρακτηριστικά διολίσθησης. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ανακόψουμε αυτή την τάση και με στήριξη άμεση, όπως λέτε, αλλά και με άλλα μέτρα. Και με άλλα μέτρα τα οποία τα δουλεύαμε, όπως η διάρκεια ζωής του εγωπρόβειου γάλακτος, όπως το γιαούρτι, το πρόβειο γιαούρτι, το οποίο ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Αυτά ήταν προς το τέλος της θητείας σας, της κυβερνητικής, προγραμματισμένα μεν, αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Η Τσεχία, το ότι αλλάξαμε την νομοθεσία στην Τσεχία, αυτό το καταφέραμε, ήταν από τους πρώτους στόχους που θέσαμε και πετύχαμε. Το γιαούρτι σε πήγαμε έψιλον, δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε. Έχει δουλειά για να γίνει κάθε τι. Κάθε όμως καμία κίνηση δεν πάει χαμένη. Ξεκινάς κάτι με την ελπίδα ότι και ο επόμενος θα συνεχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ραχοβίτη. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όποτε έχετε κι εσείς το χρόνο. Σήμερα ήταν άπλετος ο χρόνος, νομίζω. Ξεδιπλώσατε έτσι πολλές απόψεις που έχετε. Ευχαριστώ θερμά και πάλι. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καληνύχτα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε πολύ γρήγορα για τις πληρωμές και ξανά, αν υπάρχει ένας φίλος τηλεθεατής ήθελε να παρέμβει, αυτός ο κύριος, αν θέλει, μπορεί να παρέμβει και τώρα. Λοιπόν, αναφορικά με τις πληρωμές, είπαμε ότι μέσα Μαρτίου, κατά πάσα πιθανότητα πιο νωρίς δεν θα γίνει, μέσα Μαρτίου θα ξεκινήσουν να γίνονται οι πληρωμές των πρώτων συνδεδεμένων ενισχύσεων για σκληρό σιτάρι, κτηνοτροφικά ψυχανθή, ζαχαρότεφλα, όσπρια, μήλα, καρπί με κέλυφος. Επίσης έχουν προγραμματιστεί και είναι θέμα ουσιαστικά κάποιων ημερών για να δοθούν ενισχύσεις de minimis στα επιτραπέζια ροδάκινα με 100 ευρώ το στρέμμα, στα βιομηχανικά ροδάκινα με 120 ευρώ το στρέμμα και στα νεκταρίνια με 110 ευρώ το στρέμμα. Όμως υποσημείωση, και ελπίζουμε να μην ισχύσει αυτό με βάση αυτά που ανέφερε ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος απαντώντας στο συγκεκριμένο θέμα, ότι θα αφαιρεθούν τα ποσά που έλαβαν οι φίλοι Ρόδα κοινοπαραγωγή, τον πυρηνόκαρπο καλύτερα, όσοι έλαβαν επιστρεπτές προκαταβολές, αυτά τα ποσά θα αφαιρεθούν από την ενίσχυση de minimis που είναι να τους χορηγηθεί. Και τέλος έχουμε την πληρωμή του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις, για ζημίες που υπέστησαν καλλιέργειες και εκτροφές το 2020 αλλά και το 2021 μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Τώρα αν θα είναι την Πέμπτη, την Παρασκευή, μάλλον σε αυτές τις δύο μέρες θα γίνει αυτή η καταβολή των ενισχύσεων αποζημιώσεων. Αυτά αναφορικά και με τις πληρωμές και με αυτή την πληροφόρηση σας καληνυχτούμε. Δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη. Σας καληνυχτούμε και μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.